Ελληνικά F-16 απογειώθηκαν για αναγνώριση πτήσης επιβατικού αεροσκάφους, το οποίο πετούσε, κυρίες και κύριοι, πάνω από την Πελοπόννησο. Νίκο Γιαπρακά, η κινητοποίηση έγινε γιατί οι πιλότοι δεν απαντούσαν στον ασύρματο. Και όσο εσύ θα μας μεταφέρεις το ρεπορτάζ, εμείς θα βλέπουμε και το οπτικό υλικό, το οποίο πράγματι είναι εντυπωσιακό. Με τα οπλισμένα μάλιστα ελληνικά F-16 να πετούν δίπλα στο λιβανέζικο πολιτικό αεροσκάφος, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Ισπανία και συγκεκριμένα από την Μαδρίτη, προκειμένου να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο προς την Βηρυτό. Όμως οι πιλότοι του συγκεκριμένου Airbus, όταν έφτασαν πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο, φαίνεται να μέλησαν να γυρίσουν στην σωστή συχνότητα προκειμένου να έχουν επικοινωνία με τους Έλληνες ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, και έτσι παρά τις κλήσεις τις οποίες έκαναν οι Έλληνες ελεγκτές, το αεροσκάφος δεν ανταποκρίθηκε. Έτσι λοιπόν αμέσως σήμανε συναγερμός, δόθηκε ο κωδικός Renegade, είναι ο κωδικός ο οποίος δίνεται από το ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα από το αρχηγείο της Ισπανίας, το οποίο ελέγχει την ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να απογειωθούν ελληνικά μαχητικά F-16, προκειμένου να αναγνωρίσουν το αεροσκάφος για να διαπιστώσουν δηλαδή εάν υπάρχει περίπτωση αεροπειρατείας ή όχι. Οι Έλληνες πιλότοι λοιπόν έφτασαν δίπλα στο πολιτικό αεροσκάφος, με νοήματα συνεννοήθηκαν με τους πιλότους, διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη συγκεκριμένη πτήση. Ήρθε, επεκαταστάθηκε και η επικοινωνία με τους Έλληνες ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας και το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πορεία του. Υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά του Λιβάνου, όπου αναφέρεται στο συγκεκριμένο περιστατικό, λέγοντας ότι έγιναν προσπάθειες προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία με τους Έλληνες ελεγκτές. Απογειώθηκαν τα F-16, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση.